σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μου. Έχω ξανακάνει άλλα 2 review για το Stingpod, μπορώ να σας τα έχω κάτω στην περιγραφή να τα τσεκάρετε μετά από αυτό το βίντεο. Έχω παρατηρήσει κάποιες νέες ρυθμίσεις, έχω παρατηρήσει αλλαγές στα εξαρτήματα, κάτι δηλαδή που το κάνουν ακόμη πιο καλό και το έχουν βελτιώσει πάρα πολύ. Και στο τέλος αυτού του βίντεο θα σας έχω ένα σούπερ μεγάλο διαγωνισμό. Πραγματικά από τότε που έχω ξεκινήσει να το χρησιμοποιώ, έχω δει τεράστια αλλαγή στο μαλλί μου. Το μαλλί μου λάμπει, το μαλλί μου μένει ίσιο για 2-3 μέρες, δεν φριζάρουν οι άκρες και κάθε φορά που το χρησιμοποιώ μετά το μπάνιο, το μαλλί μου στέκεται έτσι ακριβώς. Σίγουρα θα χρειαστείτε ελάχιστο χρόνο για να ισιώσετε τα μαλλιά σας. Εμένα απλά χρειάζεται ένα πέρασμα. Φαντάζομαι για τις κοπέλες που έχουν σγουρά μαλλιά χρειάζονται 2 περάσματα, αλλά και πάλι είναι ακόμη πιο σύντομο εργαλείο από ότι η κλασική ισιωτική. Οι αλλαγές που παρατήρησα και ελπίζω να μην μου διαφέρει καμία είναι πρώτη, ότι έχει μία παραπάνω ρύθμιση όσον αφορά τη θερμοκρασία. Ξεκινάει από τους 140 βαθμούς για τα πολύ πολύ ευαίσθητα μαλλιά. Φαντάζομαι τα μαλλιά που είναι αρκετά ταλαιπωρημένα από βαφές. Μετά πηγαίνει 170 βαθμούς, όπως ήταν και τα προηγούμενα μοντέλα, 180 βαθμούς, 200 και 210. Μία ακόμη καινούρια αλλαγή που παρατήρησα είναι ότι το δοχείο ανοίγει, δηλαδή αποσπάται και μπορείς να το γεμίσεις πολύ εύκολα με απιονισμένο νερό. Αυτό που κάνω και εγώ είναι χρησιμοποιώ πάντα Χρησιμοποιώ μόνο απιονισμένο νερό, να μην γεμίσει με άλατα. Πριν έπρεπε να κουβαλήσεις όλο το δοχείο νερού και ήταν λίγο ταλαιπωρία. Ενώ τώρα αυτό που αποσπάται, το κομματάκι, είναι τόσο εύκολο να το γεμίσεις με νερό και πραγματικά σου διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη ζωή. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι να έχετε καλά χτενισμένα τα μαλλιά σας, γιατί το Stingpod διαθέτει μέσα μία χτενούλα, η οποία καθώς περνάς το μηχάνημα από κάθε τούφα, χτενίζει το μαλλί και μετά βγάζει τον ατμό και το ισιώνει. Οπότε αν έχετε κόμπους στα μαλλιά σας, θα σκαλώσει εκεί και θα είναι πολύ δύσκολο. Οπότε χτενίστε τα καλά τα μαλλιά σας και μετά περάστε το Stingpod. Και πολύ πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα για το Stingpod πριν και μετά τη χρήση του Stingpod. Πριν χρησιμοποιείτε μια ειδική κρέμα αλίανσης για τέλεια αποτελέσματα και μετά χρησιμοποιείτε ένα ειδικό λαδάκι για τα μαλλιά σας ώστε να είναι λία, λαμπερά και φυσικά οι άκρες να είναι ενυδατωμένες και πολύ λαμπερές. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, μου αρέσει να χωρίζω τα μαλλιά μου σε πάνω και κάτω μέρος και μετά δεξιά και αριστερά. Μου αρέσει να περνάω το Stingpod όσο πιο κοντά γίνεται στη ρίζα, έτσι ώστε να μην φριζάρει η ρίζα που πολλές φορές πετάγονται οι φύτρες. Αυτό λοιπόν ήταν το review βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκε χρήσιμο. Το ξέρω ότι είναι ένα ακριβό μηχάνημα για τα μαλλιά, κοστίζει 230 ευρώ, αλλά όπως λέω πάντα, δοκιμάστε το πρώτο σε ένα κομμωτήριο να δείτε αν είναι αυτό που σας αρέσει, που είμαι σίγουρη ότι θα ξετρελαθείτε και θα το λατρέψετε, και μετά αν θέλετε προχωρήστε ας πούμε στην αγορά του. Αλλά σήμερα μία τυχερή θα έχει τη δυνατότητα να το αποκτήσει και συγκεκριμένα την έκδοση Kawaii Crush, αυτό το cute cute Stingpod θα γίνει δικό σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και να δεις κάτω στην περιγραφή τους υπόλοιπους όρους του διαγωνισμού για να πάρεις μέρος. Καλή επιτυχία λοιπόν! Οι υπόλοιπες πληροφορίες θα είναι κάτω στην περιγραφή. Οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, όπως να με βρείτε στα διάφορα social media που διαθέτω, μπείτε κάτω στην περιγραφή να τα δείτε και αυτά. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε επόμενο. Φιλάκια!